συμπληρώσω κάτι. Κάτσε, είσαι δημοσιογράφος. Όχι, όχι. Είναι... Εσύ να το κάνουμε πρώτα με τον κόσμο που... και μετά μεταξύ μας θα πούμε ότι γουστάρουμε. Ναι, ναι, όχι, είναι βασικό. Επειδή υπόθηκε. Εδώ πέρα δεν γίνεται, δεν υπάρχει εχθρότητα. Πάνε κάποιοι να δημιουργήσουν εχθρότητα. Όχι, δεν πάει κανείς, δεν πάει κανείς. Μην βγάζετε τίτλους. Δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα οι hip-hopers, δεν χωριζόμαστε σε hip-hopers και δημοσιογράφους, έτσι. Όπως δεν θα θέλαμε να πούνε κάτι ότι όλοι οι hip-hopers είναι κάτι. Αυτό, να μην δημιουργούνται. Όχι, εγώ νομίζω είναι ξεκάθαρη η θέση μας και από το κείμενο που έχουμε στείλει στην αρχή. Ναι. Δεν χρειάζεται αυτό... τώρα να το κάνουμε 9-9, δεν είμαστε... Αυτό το πράγμα. Και αυτό... Και αυτό που είπε και ο εισβολέας και ο μόνιμος κάτοικος. Να βγάλουμε τον εγωισμό μας, έρχεται ο φασισμός. Και τον έχουμε όλοι μέσα μας. Κάτσα τα πούμε μετά τα μεταξύ μας. Πάμε τώρα, παιδιά, μας ρωτάτε τι θέλετε. Παρακαλώ. Η Αναστασία που κάπου το έθνος είμαι. Επειδή, όπως είπατε, ήταν επιθυμία σας να μην βγει τίτλο σήμερα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, δεν είναι ανάγκη να μας λέτε από πού είσαστε. Έτσι, αλλά. Εμείς, το ξέρω ότι σε εσάς επιβάλλεται, απλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Προφανώς. Και γιατί, ξέρετε γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί άμα διαλέξουμε μόνο αυτά που μας αρέσουν τα έντυπα, θα είσαστε λίγοι. Μας καλύβει που είσαστε εδώ, μας θυμάται. Εσείς μας θυμάται. Νομίζω ο Πόπουλας δεν μας θυμάει πάρα πολύ, αλλά εσείς μας θυμάτε. Κρατήστε το εκεί. Μόνο τα ονόματά σας, παιδιά, δεν χρειάζεται να απολογίσετε για τη βρώμικη δουλειά που κάνουμε. Ωραία, λέτε τίτλο σήμερα και πριν αναφέρετε ένα σχόλιο το οποίο πιθανόν να βγάλει τίτλο και να μην το επιθυμείτε. Να το ξεκαθαρίσουμε και να το διευκρινίσουμε λοιπόν. Αναφερθήκατε στους εκπροσώπους του έντεχνου τραγουδιού. Και ενώ φαντάζομαι ότι όλοι μας περάσετε την. Είναι προσωπικό, παρακαλώ. Είναι προσωπικό. Προσωπικό και μόνο. Σε εσάς μιλάω. Προσωπικό και μόνο. Όχι. Επειδή όλοι είπαμε ότι το πνεύμα είναι ενωτικό και ότι η λύση απέναντι στο φασισμό είναι όντως και ο πολιτισμός, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν θεωρείτε ότι όλες οι δυνάμεις του πολιτισμού θα έπρεπε να είναι ενωμένες σε αυτόν τον αγώνα? Ποιος το δυνάμωσε, ρε. Μάλλον είναι δυνατό της κυρίας. Για κλείστε το δικό σας. Είναι δυνατό το δικό μου. Να κλείσω. Κλείστε το δυνάμωσε πολύ. Όχι, δεν το κλείσεις. Έλα πιο εδώ, έλα πιο εδώ. Έλα πιο εδώ. Το έχει δυναμώσει πάρα πολύ από μέσα, κάποιος το δυνάμωσε. Πάμε, λοιπόν, ακούστε να δείτε, αυτό ήταν προσωπική νήξη, δεν θέλω να πάρω κανένα στο λαιμό μου και βλακία που την ανέφερα γιατί είχαμε πει προσωπικά πράγματα, να μην πούμε, μου έφυγε. Μπορώ να σας δώσω πολλά στοιχεία. Για ένα πράγμα μπορώ να μιλήσω ως προς αυτούς και το hip-hop. Όλοι αυτοί οι κύριοι, τραβώντας από κρατικά κονδύλια μέχρι δημόσια κονδύλια, δεν νοιάστηκαν ποτέ αν τα παιδιά αυτά που δεν ανέχονται καμιά φορά χορηγούς, που δεν ανέχονται καμιά φορά κανένα πάνω από το κεφάλι τους, πρέπει να βρουν χώρο για να πούνε αυτά που έλεγε ο Παύλος. Τον Παύλο δεν τον διευκόλυνε ποτέ κανένας από αυτούς να βρει χώρο να πει τα τραγούδια του, γι' αυτό τα μάθατε αφού πέθανε. Εμείς λοιπόν, επειδή σφαχτάρια όλοι σαν τον Παύλο δεν θα γίνουμε, μιας και είχαμε τον αδερφό μας να πεθαίνει έτσι, θα φωνάξουμε, θα βρούμε χώρο, αν χρειαστεί θα μπούμε απέναντι σε ό,τι μας ενοχλεί για να βρούμε το χώρο που νομίζουμε, προσέξτε, ότι μας αξίζει. Γιατί μας αξίζει λίγος χώρος. Δεν μας το δίνουν ποτέ. Για να πάρω εγώ το Τεχνόπολης πληρώνω τα διπλάσια λεφτά από όσα δίνει ο Θανάσης. Για να... και ο Σοκράτης δεν δίνει και μία κιόλας. Επειδή τον εγκουστάρουνε. Καταλάβατε. Αυτά δεν βγαίνεται. Καλά, εντάξει. Εντάξει, κοπέλα μου, κάνω λάθος. Είσαι της παραγωγής. Το περάσουμε σε άλλα, ρε. Είσαι της παραγωγής. Καταλαβαίνω ότι δεν ήταν εύκολο αυτό που είπα. Το πληρώνω χρόνια εγώ. Εγώ θα συνεχίσω να είμαι ενάντια με αυτούς που νομίζω εγώ ότι έχουν κάνει κακό σε αυτόν τον τόπο και έχει γεμίσει ο τόπος πουτάκες και μπουνταλάδες. Εγώ νομίζω ότι δεν έχω βοηθήσει σε αυτό. Εντάξει, είναι προσωπική μου όμως γνώμη. Αν θέλετε κάτι άλλο, κάτι. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Έχουν ενωθεί πάρα πολλές σκηνές αυτή τη στιγμή. Και πραγματικά θα έπρεπε να είναι όλες ενωμένες μαζί. Γι' αυτό δεν είπαμε τίποτα κακό. Έχουμε πάρει μηνύματα από την punk σκηνή, από τη metal, από τη hardcore, από τη rock σκηνή, την παλιά, από όλους. Όλοι πρέπει να είναι μαζί και ενωμένοι. Όλοι. Αν δεν είναι όλοι, πάλι τρύπα στο νερό είναι.
Κρίμα, ο Παύλος. Άμα δεν είναι όλοι. Αφού πήρανε το μήνυμα όλοι, ας το αξιοποιήσουν όλοι. Οι πάντες. Έξυπνα. Ακούστε τι μας μεταφέρθηκε μόλις τώρα. Ότι το Τεχνόπολης, μιας και πέθανε ο Παύλος, μας δίνει το χώρο δωρεάν να κάνουμε συναυλία. Αν έχει πάρει ο Σοκράτης τηλέφωνο γι' αυτό, ο Θανάσης, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν το κάνουν οι άνθρωποι από μόνοι τους, πάλι τους ευχαριστούμε. Εμείς συναυλία όταν θα κάνουμε, θα την κάνουμε εκεί που πρέπει για τον Παύλο. Θα δούμε. Αν συμφωνούν οι άλλοι, ευχαριστούμε τον Τεχνόπολη για την προσφορά. Πάμε. Δεν ακούγεσαι πίσω. Πάρτε το, χρειάζεται. Γιατί θα έπρεπε το έντεχνο τραγούδι να δώσει χώρο στο Παύλο. Μην είμαστε από αυτού, άλλαξε το θέμα. Γιατί, να το κάνουμε προσωπικά μετά, γιατί εγώ το έκανα. Θα έπρεπε να του δώσει το hip-hop. Το hip-hop του είχε δώσει χώρο. Το hip-hop να δώσει χώρο που... Το hip-hop σε ποιο να δώσει χώρο. Εμείς έχουμε συνεργαστεί, έχουμε σαμπλάρει πράγματα. Από εμάς έχουν γίνει γνωστοί παραπάνω στο δικό μας κοινό που αν θέλαμε να μην τους ακούει κανείς κάτω από 15, 16, 17, 18, 19 και υπήρχε μια δυναμική, θα είχαμε προσπαθήσει γι' αυτό, δεν το κάναμε ποτέ. Ωραία, αλλά αυτό επειδή είναι προσωπικό μου, μπορούμε να μου το ρωτήσετε μετά, μόλις τελειώσουμε. Αλλά θέλω να πω ότι ο καθένας βρίσκει το χώρο που μπορεί να βρει. Και το κάνει μόνος, δηλαδή δεν το δίνει κανείς. Εντάξει, επειδή μου αποδεικνύεται ότι έχω δίκιο, γιατί βλέπω ότι είναι καθεστώς όλη αυτή η κατάσταση, άρα έχει αντίκρισμα παντού σε όλους εσάς. Ρωτήστε, το έντεχνο. Ρωτήστε με, σας παρακαλώ. Μετά έχω πάρα πολλά να σας πω, άμα θέλετε να κάνετε τέτοια συνέντευξη. Τώρα μιλάμε για εμάς. Είμαστε εμείς κι εσείς. Όχι. Απλό λέω ότι τελικά. Πάμε. Μιλάμε για τις μαλακίες σου. Ρε παιδιά. Ρε Μιχάλη, μην δίνεις τώρα. Μα δεν δίνω άλλο, είπαμε. Να πω κάτι ένα λεπτό. Θα έπρεπε όλοι να δώσουν χώρο στον Παύλο και στον κάθε Παύλο που πεθαίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Από τη στιγμή που γράφεις τραγούδια, ό,τι και να γράφεις, πριν πεθάνει και πλέον, να δώσουν χώρο σε τέτοια παιδιά που φεύγουν άδικα. Από εκεί και πέρα, παρακαλώ πολύ, με το να φωνάζουμε και να το κάνουμε λαϊκή, δεν έχουμε καμία διαφορά από αυτό που έχουμε μαζευτεί εδώ. Ερωτήσεις, παιδιά. Ούτε φωνές, αυτές τις πορείες και άλλο όχι εδώ πέρα. Παιδιά, ερωτήσεις, σας παρακαλώ πολύ, ερωτήσεις. Δεν σας κάνει τώρα, σοβαρά δεν σας κάνει το τι είμαστε όλοι από το χειρικό παιδό, δεν έχει κανείς να ρωτήσει τίποτα. Γι' αυτό. Πάμε αμέσως στα άλλα, δηλαδή. Δεν πειράζει. Όχι, ξέρουν, ο Παπαμακάριος ξέρει. Και περίμενα να μου με ρωτήσει κάτι γι' αυτό. Ο Παπαμακάριος ξέρει, γράφει για το hip-hop χρόνια. Εγώ θέλω να προτείνω, δεν θέλω να ρωτήσω. Πρότεινα μας, αγόρι, πάρε το μικρόφωνο. Μπορεί η πρόταση να είναι και ερώτηση. Λοιπόν, ο Μιχάλης Παπαμακάριος, είμαι μερικοί με ξέρετε, μερικούς τους έχω στεναχωρήσει με αυτά που έχω γράψει, άλλους τους έχω ευχαριστήσει, δεν έχει καμία σημασία. Είμαι ο παδός μουσικής και το hip hop και έχω ασκήσει περιστασιακά από ως ερωτευμένο με τη μουσική και όχι ως επαγγελματίας κάποιο δημοσιογραφικό έργο. Καταλαβαίνω αυτό που λένε τα παιδιά, δυστυχώς έτσι είναι στην Ελλάδα και παντού. Δεν φταίνε μόνο οι δημοσιογράφοι. Πάνω από κάθε δημοσιογράφο υπάρχει ένας αρχισυντάκτης, ένας διευθυντής σύνταξης, ένας μπόμπολας, που θα πει στην κυρία αυτό βγάλω. Θα μου πει κάποιο, άμα δεν συμφωνεί, μην το κάνει. Μεγάλη συζήτηση, παιδιά. Τέλος πάντων, κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Οι παλιοί ξέρουν, αφού όλοι είπαμε ότι είμαστε κατά του φασισμού, ο οποίος είναι συγκεκριμένος, δεν είναι γενικός. Δηλαδή, κάποιοι συγκεκριμένοι μαχαιρώνουν κόσμο, παιδιά. Όχι γενικά κάποιοι που ασκούν βία. Αν το να πετάς μια πέτρα με το να σπάσεις κάποιον επαγγελματικά είναι το ίδιο πράγμα, νομίζω ότι το έχουμε χάσει το κόλπο. Πριν από πολλά χρόνια στην Αγγλία, οι παλιοί δεν ξέρουν την ιστορία, όταν τότε το νεοναζιστικό κόμμα το Βρετανικό άρχισε να πάρει τα πάνω του, κάποιοι μουσικοί του ροκ τότε
μαζευτήκανε και κάνανε μια πρωτοβουλία και του σκάπου λεγότανε Rock ενάντια στο φασισμό. Και πήρανε σβάνα όλες τις πόλεις της Αγγλίας, ενωθήκανε με ακτιβιστές, με κόμμα των κινημάτων, με δημοσιογράφους που τους υποστηρίξανε. Γύρισανε όλη την Αγγλία και κάνανε συναυλίες για να χτυπήσουν το φαινόμενο αυτό. Εγώ θα έλεγα, αφού τα παιδιά ρίξαν τα μούτρα τους μετά από χρόνια και κάτσε στο τραπέζι, θα πρότεινα να πάρουν την πρωτοβουλία και να φτιάξουν μια καινούργια φάση που θα λέγεται η μουσική ενάντια στον φασισμό και να πάρουμε σβάνα όλες τις γειτονιές της Αθήνας να κάνουμε συναυλίες, αφού ο πολιτισμός είναι εργαλείο ενάντια τους, που είναι, και έτσι να τους νικήσουμε. Όχι μόνο έτσι, και έτσι θα τους νικήσουμε. Και θα καλέσουν τα παιδιά όποιον άλλον θέλει, από όποιον άλλον χώρο θέλει, είτε του ροκ, του metal, του punk, του έντεχνου, και θα δούμε στην πράξη ο καθένας πόσα παιδιά πιάνει ο σάκος, αν μπαίνει στον κόλπο, αν θα αφήσει τη βολή του ποιο τα πρώτα που έχει φτιάξει, ή αν ας πούμε θα κάνει κάποιες δηλώσεις, γιατί πρέπει να τις κάνει. Εγώ λέω αυτό το απλό πράγμα. Σκεφτείτε το. Εάν το συμφωνήσετε, εγώ προσωπικά και ξέρω και άλλους θα βοηθήσουμε πάρα πολύ, θα καλέσουμε και δημοσιογράφους να γίνουν το δημοσιογραφικό τίμα αυτής της ιστορίας, εθελοντικά, χωρίς πληρωμή εννοείται, και ας κάνουν την δουλειά κάνουν ας πούμε, και να μην αφήσουμε τις γειτονιές και ειδικά τους μαθητές και την πιτσιεργαρία, τη φτωχή, να είναι βορρά στους φασίστες. Ευχαριστώ. Μεγάλη, να χαίρομαι πολύ η τοποθέτηση του Μιχάλη. Για ποιο λόγο? Ο Μιχάλης είναι κομματικός τέλεχος, είναι πολιτικός τέλεχος και μια στιγμή δεν ανέφερε τίποτα γι' αυτό. Μας μίλησε μουσικά και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Ξέρω ότι για σένα είναι υπέρβαση. Ευχαριστώ. Πάντως το χυπικό το κάνει ήδη αυτό. Το χυπικό. Όχι όλοι. Να σου πω κάτι, ο καθένας φίλε όπως το νιώσε μέσα του. Ό,τι μπορεί να στηρίξει αλλά ο καθένας από το κάνει. Πάμε παιδιά, ρωτήστε μας, ειλικρινά θέλουμε. Όχι δημοσιογράφοι, ρωτήστε μας. Αγώ πώς να μιλήσει, μη βιάσει. Ρεφάνη, το τι φοβόμαστε, για μένα προσωπικά είναι ένα φίλος του Παύλου και εκείνο το βράδυ να πάμε να πούμε μαζί πάλι. Με τα παιδιά, με κάποιους από αυτούς συνεργάζομαι, με κάποιους άλλους στο καιρό, δεν είναι καμία σημασία. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι ανοίγω το παράθυρο του σπιτιού μου και βλέπω ένα δημοτικό σχολείο με παιδάκια 9 χρονών και παίζουν μπουνιές μεταξύ τους, η μισή και καλά χρυσαυγίτες και η άλλη μισή αριστερή. Αυτοί σε 5 χρόνια θα έχουν γίνει κλιματίες και θα φταίμε όλοι εμείς εδώ μέσα. Κάποιοι θα αναξιζόν το σπίτι. Κάτι άλλο, παιδιά, κάτι άλλο. Κάτι να απαντήσω εγώ. Δηλαδή, κάτι μόνος. Που έχει να κάνει και με την τοποθέτηση του Φάνη και με του κύριου. Λοιπόν. Ναι, ο. Τέλος πάντων. Κύριος μου Φάνης. Λοιπόν. αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Μπορεί οι πιο μικροί που είναι και πιο θερμό εμεί να θέλουν να επιβάλλουν την άποψή τους όποια και αν είναι αυτή ή να θέλουν να την υποστηρίξουν με φωτιές και οδοφράγματα. Και να μπούμε μέσα στη Βουλή, πρέπει να ξέρουμε τι θα κάνουμε μετά. Θα τσουκίσεις. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό. Εμάς ο μεγαλύτερος, η μεγαλύτερη κουβέντα που κάναμε ήταν πώς θα γίνει να μην βάλουμε φωτιά στις γειτονιές, γιατί πιστεύουμε ότι είναι παραπλανημένα παιδιά και από εδώ και από εκεί. Και δεν θέλουμε να κατασφάξουμε τους παραπλανημένους. Θέλουμε να τους δείξουμε που έχουν κάνει λάθος, που η συμπεριφορά τους είναι αντικοινωνική και να τους προλάβουμε από τέτοια φαινόμενα. Δεν θέλουμε άλλο αίμα στο δρόμο. Και η πρόταση που έκανες έχει πέσει στο τραπέζι, αλλά επί του πρακτέου, σε αυτό το πλανήτη και σε αυτή τη χώρα, είναι σαν να περιφέρουμε μια διαδήλωση η οποία θα είναι δύσκολο να... θα έχει θύματα, θα έχει καταστροφές. Εμείς, σαν hip-hop, Μιχάλη, δεν πιστεύω να το αρνείσαι αυτό. Όχι, όχι, θέλω να συμπληρώσω κάτι. Είπαμε ότι για μας μπορεί να μην είναι ακόμα όριμο να βρεθούμε όλοι μαζί συναυλιακά, αλλά από αυτούς που μας έχουν στείλει μηνύματα, υπάρχουν πολλοί ξένοι καλλιτέχνες
που ενδιαφέρονται να έρθουν να παίξουν. Αν καταφέρουμε και τους φέρουμε όπως μας λένε στα μηνύματα, γιατί άλλο τι μας λένε στα μηνύματα και άλλο τι θα γίνει, μπορούμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ με ανθρώπους που ακούμε όλοι, ειδικά αυτούς που δείξανε και πρόθεση ότι ενδιαφέρονται, και να βρούμε, να κάνουμε μια συναυλία και να πάμε να τη δούμε ως προς αρχή. Μπορεί να γίνει αυτό, λέω εγώ τώρα. Για το άλλο θέλει δουλειά, παιδιά. Έλα, ναι. Καταρχήν δεν είναι όριμο να λέμε τώρα τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί είμαστε όλοι ομβρασμό ψυχής, δεν έχουν γίνει καν τα 40 του παιδιού. Μπορεί όλοι να είμαστε ψεύτες και να μην κάνουμε τίποτα. Εγώ θα ήθελα να μην είμαστε ψεύτες και πιστεύω όλοι θα το θέλαμε αυτό. Γι' αυτό και είμαστε εδώ παρά τους εγωισμούς μας. Και δεν μας βρήκατε σήμερα εδώ. Έχουμε βρεθεί και έχουμε συζητήσει για πολλά πράγματα. Απλά πρέπει να γίνει με σκέψη και οριμότητα. Αυτά τα πάνω την ώρα της κηδείας και όλα αυτά δεν χρειάζονται. Πρέπει να σκεφτούμε πριν πούμε. Το να δεσμευτούμε 10 πράγματα εδώ και να μην γίνει τίποτα, θα είμαστε ένα χειρότερο. Να μέσα να μην κάναμε τίποτα. Δεν μπορούμε να δεσμευτούμε. Ακριβώς. Δεν έχει αποφασιστεί τίποτα. Δεν έχει αποφασιστεί τίποτα. Λοιπόν, απλά κρατήστε σαν είδηση τη διάθεση όλων μας. Η διάθεση όλων μας δεν ξέρω αν έχει ενωτικό χαρακτήρα. Ποτέ δεν μου άρεσε αυτό της ομοψυχίας, ξέρεις το έτσι. Αλλά το ότι διαφορετικά πράγματα που μέχρι τώρα διαφορούσαν το ένα για το άλλο ή ακόμα και χειρότερα, μπαίνουν στη λογική να σκεφτούν μαζί και όχι σαν ξένοι το τι θα κάνουν. Ας κρατήσουμε αυτό. Δεν σας κάνει σαν είδηση. Δεν είναι large αυτό. Με αφορμή αυτό που πέτω το παλικάρι πίσω, γιατί πιστεύω ότι ήταν από τα πιο σωστά πράγματα που ακούστηκαν σήμερα. Εγώ θέλω να σας πω, μπορεί κάποιος να με πει δηλώ, κότα. Όπως είπα και ο Μιχάλης πιο πριν, στον δρόμο μεγαλώσαμε πιο πολύ και ξέρουμε πολύ καλά την ευβία και ξέρουμε πολύ καλά την εμίσος. Αλλά το μίσος γεννάει μίσος και η βία βία. Αν και πάλι σπαχτεί ο ελληνικός λαός μεταξύ του και χωριστεί, θα γίνει εμφυλίος. Δεν κατακρίνω κανέναν το πώς θα τη δράσει. Φασισμός για μένα είναι, δεν έχει χρώματα, δεν έχει όνομα. Φασισμός είναι όταν ο καθένας στερείται την ελευθερία του λόγου του. Οκ, δεν με νοιάζει τι χρώμα έχει, δεν με νοιάζει ποιες είναι οι απόψεις του. Οποιοςδήποτε στερεί από έναν άνθρωπο την ελευθερία του και την ελευθερία του λόγου του είναι φασιστάς. Οκ. Εγώ το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να δώσω αυτή τη χώρα είναι εμφύλιο μεταξύ των ανθρώπων. Γιατί ξέρετε τι θα κερδίσουν πάλι με αυτό. Οι μεγάλοι. Θέλω ανθρώπους. Τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, κι αν είναι να γίνει εμφύλιος προς το τέλος τον κάνουν αυτοί που ξέρουν να τον κάνουν. Να προσθέσω οποιαδήποτε μεριά τουλάχιστον. Δηλαδή μην περιμένετε από εμάς να ξεκινήσει αυτό. Γιατί έχουμε ακούσει διάφορα. Μας έχουν πει ότι θα μαζευτείτε εκεί να δώσετε τη σπίθα για τη φωτιά που θα κάνει. Εγώ σε αυτό το λαό δεν θα δίνα ποτέ τέτοια σπίθα. Σπίθα σε μένα, ήρθε μεγάλη μου και ήδη τον κόλλο από αυτό που συνέβη. Τώρα μου ζητάτε να την μοιραστώ με αυτό το λαό που τον θεωρώ βρώμικο και στα βάσανα ακόμα πιο βρώμικο, δεν θα το έκανα εγώ προσωπικά. Και δεν υπάρχει και καμία τέτοια απόφαση να γίνουμε εμείς οι αφηγητές της εποχής ή υποκινητές για κάτι. Τώρα θα μου πεις, αφού σας βλέπω ρε που είστε στολιχωμένοι στις πορείες, στις πέμπα, από εκεί, στα στρώει. Ωραία, μας τρώει και τι έγινε. Πρέπει αυτό να μοιραστούμε μαζί σας σήμερα. Εμείς εδώ είμαστε για τον Παύλο. Εντάξει παιδιά, χάθηκε ένας άνθρωπος δικός μας που κατάφερε με αυτή τη θυσία να κάνει αυτό. Για μας δεν είναι λίγο. Κρατήστε το αυτό. Μπορεί να βοηθήσει κόσμο. Ας είναι ένα μάθημα, να λέω τώρα εγώ, έτσι, μια μαλακία. Δεν είναι ωραίο μάθημα, ίσως είναι αριστερά αυτός. Είναι ένα ωραίο μάθημα. Να πω μια κουβέντα. Και εμείς συνιστώσεις είμαστε. Εντάξει. Να πω μια κουβέντα. Πρέπει, είναι και στο δικό σας χέρι, να φανεί η ποιοτική διαφορά. Μιλάμε τώρα για εμφύλιο και μιλάμε τώρα για θεωρίες των δύο άκρων και για τέτοια πράγματα. Η ποιοτική διαφορά πρέπει να φανεί. Και δεν το λέω μόνο για τους δημοσιογράφους, το λέω για εσάς. Εσείς αύριο θα πάτε στη σχολή, θα πάτε στο σχολείο, θα πάτε κάπου εδώ πέρα, θα μιλήσετε στη γειτονιά με ανθρώπους. Όταν το ένα άκρο
βάζει αφίσες στη λεωφόρο του περάματος. Το άλλο άνθρωπο γιατί τους ανοίγει τα κεφάλια με κάτι ρόπαλα που είχαν οι Vikings και στέλνει 9 άτομα στο νοσοκομείο. Όταν το ένα άκρο γράφει τραγούδια, που και τι να λέει το τραγούδι, πες ότι είναι ακραίο το τραγούδι και γράφει το τραγούδι, τσακίσε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Το άλλο άκρο πάει και μαχαιρώνει. Υπάρχει τεράστια ποιοτική διαφορά. Και μην κοροϊδευόμαστε, γιατί το ένα άκρο ήταν ο μαχαιροβγάτης που σκότωσε το φίλο μας τον Παύλο και το άλλο άκρο είναι ο Μπρέχτ, ο Ρίτσος, ο Βάρναλης, ξέρω εγώ ποιος. Μην κοροϊδευόμαστε. Εντάξει. Τα ξέρουμε όλοι. Δεν είναι εμφύλιος, είναι δολοφονίες. Καλά, δεν είπε κανένας τίποτα για την δολοφονία. Φοβόμαστε τον εμφύλιο. Ποιον εμφύλιο? Ούτε δεν έχουμε φτιάξει εμείς κανένα ποτέ. Ούτε πέθανε σε τρακάρισμα ο Παύλος. Ωραία. Εσύ, έχει καμία σημασία πώς το βλέπει ο Παύλος αυτό, ο Πέτρος αυτό με τη σημερινή ημέρα? Ποιος λέει, αδερφέ μου, ποιος είπε? Η ουρανία, η κόρη του Καλογιά. Ναι, μα αυτή δεν είναι τεράστια διαφορά. Αλλά ότι θα αναφερθεί. Ζήτησα εγώ ποτέ από κανέναν να πεθάνει για το κουκουέ? Μην κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα. Εγώ ζητάω από όλους σας να πεθάνετε και να δώσετε τη ζωή σας προστατεύοντας τα παιδιά από τέτοιες νοοτροπίες. Ναι, αλλά είχαμε πει ότι σήμερα δεν θα πούμε βρωμόλογα και είπες. Είπες που κουέ. Ναι, γι' αυτό. Εγώ πριν πω που κουέ πλένω το στόμα με σαπούνι. Λοιπόν, θα πω και εγώ κάτι. Καταλαβαίνετε ποιος είναι. Εγώ είμαι εδώ στην άκρη. Καταλαβαίνετε τι ομοψυχία μπορεί να βγάλει αυτό το συνεθήλευμα σκέψεων, ιδεών και καταστάσεων και καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα που γινόντουσαν δεν ήταν. Πατάγανε κάπου. Εντάξει, δεν ήταν όλες οι διαφορές εγωισμίας και αν θέλουμε να τους αναφέρουμε τώρα πια έτσι. Τώρα μάθαμε όλοι όμως. Λοιπόν, πάμε ρε Παγκέντε. Όπως βλέπετε δεν χρειάζεται να ρωτάτε τίποτα και δεν έχετε ρωτήσει και τίποτα. Μεταξύ μας μπορούμε να βγάλουμε ένα ολόκληρο επεισόδιο, ας πούμε, που θα λέγεται sitcom ακριβώς. Θα λέγεται, δεν ξέρω πώς θα λέγεται, το hip-hop ενωμένο, το hip-hop κάτι, δεν ξέρω, θα το φτιάξουμε αυτό. Μην δίνεις τίτλους, δε, μην δίνεις τίτλους. Καλό είναι το hip-hop. Αυτά τα γράψεις. Παλιό φίλε, καλό είναι το hip-hop ενωμένο, μου αρέσει εμένα, δεν είναι καλό. Δεν ξεχνάμε ότι εδώ είμαστε για το φίλο μας, είμαστε για αυτό το γεγονός ότι καθόμαστε 10 άνθρωποι εντελώς διαφορετικοί, αλλά τελικά πολύ ίδιοι σε αυτό το τραπέζι. Δεν ξεχνάμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα, νομίζω για όλους εδώ πάνω στο πάνελ και μέσα στην αίθουσα, είναι τα παιδιά. Από αυτά ξεκινάμε και σε αυτά τελειώνουμε. Όχι γιατί έχουμε πια οι περισσότεροι παιδιά, αλλά γιατί ακόμα και οι νεότεροι hip-hopers από κάτω, όπως και ο Παύλος, ήταν παιδιά δικά μου, ήταν παιδιά του Μιχάλη, ήταν παιδιά του Ευθύμη, ήταν παιδιά του Πετσούκη, ήταν παιδιά του Αντρέα, ήταν παιδιά ολωνών. Έχω βαρεθεί να με λένε μπαμπά, ας πούμε, και να έχουμε 15 χρόνια διαφορά. Δηλαδή, κόφτε το οι νεότεροι αυτό το πράγμα. Έτσι με λέει και ο Παύλος. Και κρατάω η τελευταία εικόνα που θέλω να κρατήσω για τον Παύλο μέσα στο μυαλό μου. Ήταν όταν κατεβαίνοντας στο Κορυδαλό σε ένα μαγαζί που είχε καλέσει, που έκανε μια εκδήλωση που έπαιζε, μπήκα με τη γυναίκα μου, το θυμάμαι με το καπέλο του εκεί πάνω ψηλά, να κρατάει μια μπύρα και να μας πιάνει και τους δύο κεφαλοκλείδωμα έτσι και να μας λέει «Σας αγαπώ ρε, σας αγαπώ». Αυτό το πράγμα κρατήστε. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν και μεγάλη σημασία. Σας αγαπώ. Θέλω να σας πω και το βάτι που οφείλετε να μην το ξεχάσετε. Η οικογένειά του, άρα και εγώ, δεν θέλουν εκδίκηση. Δικαιοσύνη θέλουν. Αυτά είναι τα λόγια τους, λέξη προς λέξη. Δεν θέλουν να δουν κανένα παιδί 12, 15, 17, 20, 25 χρονών να αφήνει ακόμα το αίμα του εκεί έξω. Και να θέλει άλλα πράγματα, θα έπρεπε να τα πετάξω σε μια άλλη προσωπικότητα και να την κρύψω κάπου. Για λίγο καιρό. Αυτό θέλουνε. Αυτή, τίποτα άλλο. Πες μου, Μάνη. Να σου πω κάτι. Εγώ συμμερίζομαι όλο το κλίμα, έτσι, εντάξει.
Σημαίνει το κλίμα και την ηλικία μας. Λοιπόν, χρειάζεται να πετάνε όμως άλλα 5 παιδιά για να δώσουμε εμείς το παράδειγμα. Αυτό δεν λέμε, σου λέω. Αυτό δεν λέμε. Όχι, σου μιλάω για πράξεις. Όχι για πέρα από τη μουσική, πέρα από τις συναυλίες όλοι μαζί και τα λοιπά. Σου μιλάω για πράξεις. Πρέπει να πετάνουν άλλοι 5. Το παράδειγμα δόθηκε. Δεν μιλάω για αυτό, μιλάω για πράξεις. Δηλαδή, ζητάς από 15, 20, 30 διαφορετικούς ανθρώπους. Να δώσουμε το παράδειγμα. Να πάνε να κάνουν το ίδιο πράγμα. Κάποιες φορές. Σαν και αυτούς που πήγαν απέναντι από τον Παύλο, δηλαδή. Ωραία, άμα δολοφονηθούν άλλα 10 άτομα. Και 10.000 να δολοφονηθούν. Πρέπει να είμαστε ακόμα εδώ. Εγώ θα σου λέω ότι και 10.000 να μαζευτούμε, δεν θα το κάνω έτσι. Να πω μια κουβέντα. Αν θέλεις να μιλήσεις στον καθένα μας ξεχωριστά να μάθεις κανένα μυστικό, τι θα έκανε. Να σου πω μια κουβέντα. Να σου πω, μας εμπιστεύεσαι λίγο έτσι. Μιχάλη, να μιλήσω. Ναι, να λεπτό εσύ. Μιλάμε με το. Μίλα, μίλα. Θέλεις να σου απαντήσω ένα πράγμα, θέλω να σου πω μόνο. Με πληρωμένους φωνιάδες, με τραμπούκους της νύχτας, με μπράβους, με αυτό το σκοταδιστικό πράγμα εκεί πέρα, γιατί δεν πιστεύω κανένας από αυτούς να είναι ιδεολόγος. Από τους αντίθετους. Ναι. Όχι, ναι. Όλοι είναι μπράβοι τη νύχτα, ελεηνά τομάρια, κατά κάθια τους ξέρουμε και φατσικά. Μπορώ να σου πω στις ίδιες γειτονιές μεγαλώσουν. Λοιπόν, στο παιχνίδι τους δεν μπορεί να τους κερδίσεις. Ο μόνος τρόπος να τους νικήσεις είναι η συλλογική δράση. Πάλι μιλάς για την τέχνη, έτσι. Δεν μιλάω μόνο για την τέχνη, εγώ συμμετέχω σε άλλη συλλογικότητα, να σου το πω έτσι κι άλλως. Εγώ στη συλλογικότητα που συμμετέχω με τα αλλεργάτε, είμαι, sorry, όσο έχω πουλήσει εγώ, αυτοί τα πουλάνε, είναι τα views που κάνει στο YouTube στις δύο πρώτες ώρες. Όλα τα CD που έχω πουλήσει μαζί από τα 10 group που έχω περάσει. Ναι, το TEM και τέτοια. Με τα αλλεργάτε, είμαι Πέτρο, με λένε. Στο συνδικάτο πλέον δεν χωράνε φασίστες. Κάνουν αντισύνδεσμο και καλά για να έχουν. Απ' την άλλη, έχουμε ρε φίλε όμως. Έχουμε και έναν πατέρα φασίστα που μεγαλώνει παιδιά, εντάξει, μεγάλωσε παιδιά, μεγάλωσε παιδιά, γαμώ την τρέλα μου. Αυτά τα παιδιά μεγαλώνουνε και θα τον έχουνε παράδειγμα. Αυτό πρέπει να πολεμήσουμε. Έτσι, έτσι. Καταλάβες. Θα τον έχουνε παράδειγμα τον Μπούστη. Μη φωνάζεις, ε. Μαζί σου είμαι. Άμα πάρεις στον τόσο τα παιδιά του πώς θα νιώσει. Αυτό πρέπει να πολεμήσουμε. Κατάλαβες. Στο παιχνίδι τους δεν μπορεί να τους νικήσεις. Ρε παιδιά, έχει σημασία η νίκη. Μισό λεπτό ρε παιδιά, μισό λεπτό. Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε hip hop, να σας θυμίζω έτσι σαν μαλάκας εγώ, πρώτη φορά είμαι τόσο απολυτικά, αλλά θα το κάνω έτσι γιατί πρέπει. Αλλά θα σας θυμίζω εγώ ότι όταν ξεκινήσαμε εμείς να κάνουμε hip hop, θέλαμε να νικήσουμε. Ε? Όταν ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στις σχολές μας, θέλαμε να νικήσουμε. Γιατί εγώ δεν ήθελα να νικήσω, να τα βγάλω πέρα ήθελα. Ωραία. Ξαφνικά τι είναι αυτό τώρα, ακούω πολύ τη νίκη. Η νίκη παίζει πολύ. Μιλάμε για μια κατάσταση που αφηγείται τη ζωή και συνέχεια ακούω το να νικήσουμε, το να ψοφήσουμε οι άλλοι. Την προηγούμενη φορά παιδιά είχαν ψοφήσει αυτοί. Και ξαναεμφανιστήκανε. Είχαν ψοφήσει. Οι Ναζί είχαν πεθάνει. Τους βρήκε η Μοσάντ όλους. Πώς, και όλους τους υπαίτιους βρήκε η Μοσάντ. Υπήρχαν από αφηγήσεις. Λοιπόν, εντάξει, μάλλον. Έχω αυτά στοιχεία γιατί είμαι κόρη. Να μας τα πείτε, έχει τρομερό ενδιαφέρον. Συγχωρέστε με λίγο. Είμαι κόρη γυναίκας που κρατήθηκε στο Auschwitz και τα ξέρω αυτά. Φυσικά, εδώ υποκλίνομαι, εγώ έτσι κι αλλιώς στη ζωή υποκλίνομαι. Βοηθήσαν και οι δημοκρατίες όμως αργότερα. Να μην ξεχαστεί αυτή η λογική. Όποτε το σύστημα τους ήθελε σαν εργαλείο. Δεν φταίει μόνο το ότι είχαν πεθάνει την προηγούμενη φορά. Γουστάραμε και μας ξαναεμφανίστηκε το ρημάτι. Δηλαδή προσπαθήσαμε. Άρα λοιπόν. Και τώρα τι είναι, ναι, μισό λεπτό. Ποια νίκη. Ποια νίκη. Ποια νίκη. Όταν το χέρι σου βγάζει απόστεμα, το κοβείς. Εδώ μου ζητάω να κόψω το χέρι μου, μολύνθηκε. Το κόβεις. Υπάρχει κανείς που έχει τάδερα να το κόψει. Εγώ τάδερα τα έχω να το κόψω. Δεν το κόβω όμως. Άμα είναι να σε σκοτώσει, αυτό εκεί πέρα δεν θέλω να καταλάβω. Άρα αυτό
με τι έχει να κάνει, με τη συμβουλή που θα μου δώσει ο γιατρός ή με ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Αν ο γιατρός είναι η κοινωνία και ο γιατρός απαιτεί να πάμε να η κοινωνία απαιτεί να πάμε να καθαρίσουμε για πάρτι της, καταλαβες, τουλάχιστον να άσε μας κοινωνία να το κάνουμε με τον τρόπο μας. Εμείς που ξέρουμε με τα μικρόφωνα, με τα μικρόφωνα. Ή εμείς που ξέρουμε με τις μουσικές, με τις μουσικές. Μην ζητάτε από εμάς το παραπάνω, ας υποψιάζεστε ότι είμαστε ικανοί να το κάνουμε. Σας παρακαλώ, μην το ζητάτε από εμάς. Σας παρακαλώ, μην το ζητάτε από εμάς. Κι ας είμαστε ικανοί να το κάνουμε. Δεν ξέρω αν σας καλύβω, παιδιά, με αυτό. Έχει σημασία, δηλαδή, από εμάς περιμένατε να ξεκινήσει. Δεν είναι αδυναμία σας αυτό. Δεν είναι αδυναμία της κοινωνίας να περιμένει από 15 χιμπόπερ να ξεκινήσει η επανάσταση. Δηλαδή, επειδή έτυχε ο Παύλος να είναι, κάτσε να κουνούμε, επειδή έτυχε ο Παύλος να είναι δικό μας, θα σηκώσουμε εμείς τέτοιο φορτίο, θα ξεπλύνουμε τις μαλακίες 40 ετών από τότε που ζούμε το κλεμμένο του τσίρκο, το γαμημένο. Θα πάμε εμείς να τους το ξεπλύνουμε τώρα, ρίχνοντας τα δικά μας τα παιδιά εκεί μέσα, έτσι, αβλεπεί, χωρίς να το σκεφτούμε, επειδή πέθανε ο δικός μας άνθρωπος. Ρε, για βάλτε κάτω τον κόλο σας, σκεφτείτε, ρε. Πού μεγαλώσατε, ρε. Μιχάλη, όταν κάναμε φασαρία στο σχολείο, μας απέβαλαν. Απ' την τάξη. Απ' την τάξη θα πρέπει να τους αποβάλουμε. Δυναμώσανε ήδη άμα τους αποβάλουν, φίλε μου. Δυναμώσανε. Ρε εσύ, ναι, αλλά δεν εκπροσωπούν. Μη μου ζητάς να γίνω δάσκαλος στα 45 μου. Αφήρουνται, ρε Κώστα. Φίλε, ζήτα να επιβάλλονται οι νόμοι και όλα τα άλλα. Εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε δικηγόρος, ούτε αστυνομικός. Έχει έρθει αστυνομικός σε εμένα, επειδή πλέον παίρνει 600 ευρώ ή όσα παίρνει, και με έχει ρωτήσει αν παίζει καμιά δουλειά. Στο ωραίο όμως, όχι στο τσαμπουκά. Κώστα μου, δεν τους λυπηθούμε τώρα που παίρνουμε 600 ευρώ. Όχι, θέλω να πω ότι πλέον κάνουν αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται στους δρόμους. Αφού είναι κοινωνικό έργο, το κάνουν δωρεάν. Όμως το κάνουν πολλοί εθελοντές. Αφού θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία, να πάνε στους μπάτσους χωρίς σύνορα. Οι δικαστές θα δικάσουν. Οι δικαστές θα δικάσουν και οι δικηγόροι. Εγώ δεν μπορώ να δικάσω. Ούτε να αυτοδικήσω. Κώστα μου, αυτά είναι αυτονόητα. Παιδιά, είναι αυτονόητα. Θα μιλήσουμε όλοι. Δεν πρόκειται να.